άμα δεν έπρεπε να τηρούμε αποστάσει, σε χόρευα τώρα μία. Να κάνουμε κάνα τέτοιο και τα λοιπά. Αλλά. Έχω δεύτερο. Καλημέρα σε όλου και από μένα. Σήμερα έχω έρθει με μία μοναδική συνταγή. Με μία συνταγή η οποία μα φέρνει πολλέ αναμνήσεις σε όλε τι γενιέ. Θα φτιάξουμε τα βουτυρένια μπισκότα. Αυτά τα οποία τα βρίσκαμε μέσα και τα βρίσκουμε ακόμα σε αυτό το μεταλλικό δοχείο. Το οποίο όταν άδειαζε, τι έμπαινε μέσα. Κλωστές, μεζούρες. Έλα, μπορεί να το φάω όλα, τα όλα φάω όλα, δεν εστιεύομαι. Πραγματικά, αυτή η βουτυρένια γεύση που βγάζουν ήταν και τα μπισκότα που όλοι επιλέγαμε, αυτά του βουτύρου πρώτα απ' όλα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Ακριβώς. Θα φτιάξουμε ακριβώς αυτή τη συνταγή και θα τη δώσουμε μια χριστουγεννιάτικη νότα με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Είναι μια και είμαστε τώρα στο σπίτι, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα με τα παιδιά σας. Είναι μια πολύ ωραία ασχολία και πολύ δημιουργική και πολύ ωραία. Μαζί μας σήμερα το βούτυρο Όλυμπος, το οποίο θα μας βοηθήσει να απογειώσουμε τη βουτυρένια γεύση αυτού του μπισκότου, γιατί η βάση του είναι το βούτυρο και όπως ξέρετε, όσο καλύτερη η πρωτεΐνη σε αυτή τη φάση, όσο καλύτερο το γάλα, τόσο καλύτερο το βούτυρο και τόσο καλύτερα εν τέλει τα μπισκότα μας. Νομίζω ότι ήρθα να ξεκινήσω, τι λες? Νομίζω ναι. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Θα την κάνω τώρα, θα είναι μέσα επόμενες μέρες απόγευμα, θα γίνει χαμός στο σπίτι, το λέω. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολη, απλά χρειάζεται 2-3 μυστικά, έτσι ώστε να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα και τα μπισκότα να μην ανοίξουν πάρα πολύ. Αυτό είναι το σημαντικό και θα σας πω ακριβώς ποια είναι αυτά στη συνέχεια, όπως και επίσης έχουμε και τεράστιο διαγωνισμό στο τέλος της συνταγής. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βήμα είναι το εξής. Παίρνουμε το μίξερ μας, εντάξει, το ανοίγουμε, βάζουμε αυτό το φτερό. Το λεγόμενο και θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο Όλυμπος, το οποίο φτιάχνεται από 100% ελληνικό γάλα, να προσθέσουμε. Λάμπρο, δεν έχω φτερό, μπορώ να το κάνω με άλλο? Κοίταξε, ιδανικά θέλουμε, ναι, μπορείς να το κάνεις, απλά πρέπει να είναι πολύ μαλακό το βούτυρο για να μπει μέσα. Ιδανικά το αφήνουμε τώρα που έχει και κρύο περίπου 3-4 ώρες εκτός, το καλοκαίρι λιγότερο. Οπότε θα το προσθέσω όλο μέσα στον κάδο, βλέπετε το έχουμε αφήσει πολλή ώρα να μαλακώσει, ας βγάλουμε. Αυτό έτσι, εδώ, έτσι. Να μην πάει. Να μην χάσουμε αμένα. Τίποτα. Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Πάει αυτό. Τώρα, κατεβάζουμε και αρχίζουμε σιγά-σιγά. Όπω να πατήσω εδώ, να το αφρατεύουμε. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι πολύ σημαντικό βήμα. Το βάζω λίγο σε υψηλή ταχύτητα τώρα. Και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και ασπρίζει. Θα βάλουμε μέσα την κρυσταλλική ζάχαρη. Σιγά-σιγά το προσθέτω και αυτό. Είναι πραγματικά η συνταγή, δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις σαχαροπλαστικής. Πες μου, γιατί θέλω να τα εντυπωσιάσω. Έχω αρχίσει και τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Εχθές άκουσα την τρομερή ατάκα. Μαμά, τώρα που θα έχεις διακοπές από την εκπομπή, θα μας μαγειρεύεις κάθε μέρα και εγώ τρελάθηκα. Ναι, είναι αλήθεια. Εσύ με κοροϊδεύεις, αλλά εγώ συγκινήθηκα. Συγχαρητήρια. Δεν ήταν εύκολο. Έχω αρχίσει και τα καταφέρνω. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα, να ξέρεις. Ναι, και να κλείσουν κάποια στοματάκια. Με βοηθάς πάρα πολύ. Τέλεια. Καντίνα, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ελπίζω να βοηθάω και εσάς να φτιάχνετε ωραίες και νόστιμες συνταγές όπως αυτά τα βουτυρένια μοσχομυροδάτα μπισκότα τα οποία φτιάχνουμε σήμερα. Λοιπόν, δύο κρόκους ιδανικά σε θερμοκρασία δωματίου. Τους προσθέτουμε αφού το χτυπήσουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη με το φτερό. Αν δεν έχετε, πολύ σημαντικό είναι να χτυπηθείτε καλά. Όμως, αν το βούτυρο είναι κρύο, θα μπει όλο μέσα στο φουέ, ας το πούμε έτσι, και πρέπει να το βγάλετε. Οπότε, ιδανικά με αυτό, μπορείτε να το κάνετε και με μίξερ χειρός, no problem. Λοιπόν, βάζω τώρα τον πρώτο κρόκο. Έπεσαν και οι δύο, δεν πειράζει. Θα σταματήσουμε τώρα και το μίξερ. Έτσι υποπτεύσουμε, θα μου πέσουν και οι δύο. Θα σταματήσουμε τώρα το μίξερ γιατί θα δείτε ότι. Πρέπει να το βοηθήσουμε λίγο εδώ, το βουτυράκι το ωραίο, να πάει παντού. Βλέπεις ότι εδώ έχει το χρώμα, είναι λίγο διαφορετικό. Κατεβάζουμε, συνεχίζουμε για 1-2 λεπτά ακόμα. Τώρα, θα προσθέσω εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού. Εσείς μπορείτε να βάλετε εναλλακτικά 2 βανιλίνες, αυτές με το κόκκινο καπάκι που δυσκολεύεσαι να τις ανοίξεις και πρέπει κατά μεγάλη πιθανότητα να τις τραβήξεις με το στόμα για να ανοίξουν. Λοιπόν, τώρα, αλεύρι. Και γάλα. Εδώ να τονίσω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη συνταγή, για να μην ανοίξουν τα μπισκότα, η ζύμη να είναι πάρα πολύ σφιχτή. Όμως, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τα μπισκότα έτσι σωστά, χρειαζόμαστε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής. Αυτή τη σακούλα που πλέον μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ, με ένα μυτάκι το οποίο να κάνει αστέρι. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σας δείξω και ένα μυστικό ζαχαροπλαστικής, πώς μπορούμε να βάλουμε ένα σφιχτό μείγμα μέσα σε ένα κορνέ και να το δουλέψουμε, γιατί υπό κανονικές συνθήκες μπορεί λίγο δύσκολα να βγαίνει από τη μύτη μπροστά. Υπάρχει ένα κόλπο.
κομπούτερ, οπότε θα ξεκολλήσουν. Λοιπόν, θα ψήσουμε για 13 με 15 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από το φούρνο σας. Συγγνώμη, ερώτηση. Δηλαδή, στο ψήσι δεν έχεις βάλει τίποτα, τίποτα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί, κοίταξε, είναι το βούτυρο είναι υπερισχύει σε αυτή τη συνταγή. Εντάξει. Οπότε, θα κολλήσουν ελαφρώς, απλά με ένα κλακ-κλακ θα το φτιάξουμε. Οπότε, 12 με 15 λεπτά εξαρτάται το φούρνο σας στον αέρα, αν έχετε αντιστάσεις στο μέσο του φούρνου. Εντάξει, παίρνω εγώ τα έτοιμα, τα μισκότα και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ, σας είπα ότι υπάρχει και διαγωνισμός. Με το που τελειώσω θα τα πούμε. Κρατάτε ένα κερασό μπισκοτάκι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τα απλώνουμε σε μία επιφάνεια τέλος πάντων. Και εδώ μπροστά μου έχω ό,τι, ό,τι θα χρειαστώ για να τα στολίσω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Έχουμε ζάχαρη άχνη, την οποία θα τη δημιουργήσουμε, θα φτιάξουμε ένα γλάσο. Τι κάνουμε, θα βάλουμε περίπου μία κούπα ζάχαρη άχνη με 2-3 κουταλιές σούπας γάλα, θα το ανακατεύουμε, θα το ανακατεύουμε, μέχρι να έρθουμε σε αυτή εδώ τη σύσταση. Μετά, θα χωρίσουμε το μείγμα σε τρία μπολ. Το ένα θα το κρατήσουμε άσπρο, το άλλο θα βάλουμε κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και το άλλο πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, και θα πάμε να ξεκινήσουμε από το πιο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνω χαμό πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε πράσινο. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, ας ξεκινήσω από εδώ. Και βάζουμε λίγο από το πράσινο γλάσο. Πάει αυτό. Βάζουμε λίγο. Επίσης εδώ. Ενώ το βάζεις, πες ξανά πώς το έκανε στο γλάσο. Λοιπόν, βάζω περίπου μία κούπα. Ζάχαρη άχνη, ναι, μαζί με λίγο γάλα, μέχρι να έρθει σε μια σύσταση η οποία, ωραία, είναι αυτή ακριβώς. Δεν χρειάζεται να. Καταλαβες. Λοιπόν, βάλαμε το πρώτο. Τώρα, κοίταξε, έχουμε εδώ ωραία κόκκινα τρουφάκια. Διάφορα μπιρμπιλόνια που μπιρμπιλόνια. Τα λένε παιδάκια μου. Τα γνωστά και ως μπιρμπιλόνια. Τα γνωστά ως μπιρμπιλόνια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και λίγο λευκό τρουφάκι. Πάμε το. Ω, έχουμε έναν επισκέπτη. Θα βάλω και λίγο κουβερτούρα. Η κουβερτούρα κανονικά Μπεν Μαρί θα την κάνω, ε. Ναι, Μπεν Μαρί. Και με ορολογία. Μπράβο! Δεν ξέρω. Κατερίνα Καραβάτου έχει ξεφύγει. Εγώ δεν. Πια λοιπόν, δεν σημαζεύομαι με τίποτα, πιστεύω. Ναι, 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 και εγώ αυτό πιστεύω. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά. Μπράβο, Λάμπρε Βακιάρε. Μπράβο, Λάμπρε Βακιάρε. Ευχαριστώ, Κρατέλε Κατσούλη. Είμαι Βακιάρος, Λάμπρε. Είμαι. Η αλήθεια είναι ότι του μοιάζω λίγο. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο λευκό γλάσο. Όσο φτιάχνω εγώ το λευκό μπισκοτάκι. Έχουμε τεράστιο διαγωνισμό. 5 τυχεροί μετά από κλήρωση μπαίνετε αυτή τη στιγμή στο Instagram της εκπομπής μας Παπάκι Σταρκούκου. Πρώτα απ' όλα μας κάνετε follow. Μην τυχόν και δεν κάνετε follow. Βλέπετε τι κρατάει μπροστά της Κατερίνα, δεν μπορεί να το σηκώσει, γιατί πρέπει να είναι πάνω από 30 κιλά. Κερδίζετε όλο αυτό το τεράστιο καλάθι με δώρα από την εταιρεία Olympus για να φτιάχνετε μοναδικές συνταγές και να τρώνετε και κανένα γιορτάκι έτσι που κάνει καλό στην υγεία. Λοιπόν. Πάρα το σηκώσω. Όχι, δεν σηκώνεται. Βάζω εγώ τα διάφορα μπλίτζι μπλόνια, πώς τα είπες, Κατερίνα. Έχει πάρα πολλά, δεν σκόρτε. Δεν σκόρτε, αυτό σου λέει, είναι 30 κιλά. Οπότε, ξαναλέω, μπείτε στο Instagram της εκπομπής, Παπάκι Σταρκούκου. Πρώτα απ' όλα κάνετε follow. Μην τυχόν μπαίνετε και κάνετε σαν αυτούς που πάνε, κάνουν comment και δεν πατάνε follow και μετά κάνουν unfollow. Αμάν, δίκασες τώρα ξαφνικά. Δεν ξέρω ποιο είναι στο μυαλό σου. Βλέπετε ότι είναι μια πολύ ωραία και διασκεδαστική ασχολία. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μπισκοτάκια που φτιάξαμε σήμερα. Νομίζω ότι τελείωσα. Είμαι έτοιμος. Είσαι εξαιρετικός, είσαι απίθανος, είσαι μέγας. Δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Είσαι ο Λάμπρος ο Βακιάρος της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα παίρνουμε έτσι όπως είναι. Δεν έπρεπε αυτό, εντάξει. Όχι, όχι, έπρεπε. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.